Καλημέρα από το www.elis-shop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe και όχι φυσικά μόνο. Τετάρτη σήμερα και το δωρεάν μάθημα της εβδομάδος είναι εδώ λοιπόν για όλους εσάς. Ένα δωρεάν μάθημα το οποίο φυσικά είναι στο Photoshop, αλλά επίσης έχει να κάνει και με τα κόλπα του μήνα. Οπότε λοιπόν τα κόλπα του τελευταίου μήνα του 2011 στο Photoshop φυσικά, στα οποία μάλλον θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Ίσως να επανέλθουμε και σε μερικά πράγματα τα οποία έχουμε ξαναδείξει, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να έχετε λοιπόν όλα αυτά τα κόλπα του μήνα μαζεμένα κάπου για να μπορείτε λοιπόν να δουλεύετε καλύτερα και πιο δημιουργικά μέσα στο Adobe Photoshop. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μάθουμε σήμερα. Πρώτο και κύριο, να δουλεύουμε μέσα από το Mini Bridge. Ξέρω πως ούτε εγώ το κάνω τόσο πολύ, αλλά από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσω και εγώ να δουλεύω πάρα πολύ μέσα από το Mini Bridge, καθότι το Mini Bridge είναι πραγματικά ένας πολύ δημιουργικός και καλός βοηθός για μας, γιατί μας δίνει την ευχέρεια και την ευκολία να βρίσκουμε και να βλέπουμε και Illustrator αρχεία χωρίς να τα ανοίξουμε, και PSD αρχεία χωρίς να τα ανοίξουμε, και InDesign αρχεία χωρίς να τα ανοίξουμε, και Adobe Acrobat αρχεία χωρίς να τα ανοίξουμε, απλά σαν μικρογραφίες. Φυσικά για όσους έχουν Mac μπορούν να δουν τις μικρογραφίες και χωρίς να ανοίξουν, χωρίς να μπουν καν στο Mini Bridge. Αλλά μέσα λοιπόν από το Mini Bridge μπορούμε να μένουμε μέσα στο Photoshop και να μην χρειάζεται να ψάχνουμε, να κλείνουμε, να ανοίγουμε το Finder ή τον Explorer στα Windows και να βρίσκουμε λοιπόν τις φωτογραφίες μου. Μπορούμε μέσα από το Mini Bridge να κάνουμε τα πάντα και έτσι λοιπόν να γίνεται πιο γρήγορα η δουλειά μας και πιο αποδοτικά. Οπότε το Mini Bridge φυσικά υπάρχει εδώ πάνω, βλέπετε αυτό το MB. Αλλιώς πηγαίνουμε εδώ λοιπόν, βλέπετε, Launch Mini Bridge. Οπότε λοιπόν είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον μπορούμε να βγάλουμε λοιπόν το Mini Bridge. Πολύ ωραία λοιπόν, οπότε βλέπουμε φωτογραφίες, πολύ ωραία. Πήραμε λοιπόν στο desktop, βλέπετε γίνεται ένας χαμός στο ίσιωμα από φωτογραφίες. Άντε να βγάλουμε άκρη, βλέπετε ότι έχω ένα desktop λίγο, θα έλεγα, ταλέπορο. Οπότε πηγαίνω στα documents και θα βρω λοιπόν συγγνώμη, στον υπολογιστή μου, και θα βρω λοιπόν τα documents. Οπότε περιμένουμε το Mini Bridge να βρει τα αρχεία που υπάρχουν εδώ μέσα. Πολύ ωραία. Και πηγαίνουμε λοιπόν στο Local Disk και βρίσκουμε λοιπόν το Users, το Elis-shop, και λοιπόν από εδώ βρίσκουμε το Documents, My Documents λοιπόν. Οπότε θα βρούμε τα Tips of the Month. Πολύ ωραία. Οπότε βλέπουμε αυτομάτως το Content εδώ πέρα λοιπόν, όπου βλέπουμε τη λίστα. Φυσικά εσάς μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό το Preview γενικότερα, όλο το Mini Bridge, καθότι εγώ το έχω επεξεργαστεί λίγο. Ήταν λίγο διαφορετικό στην αρχή, βλέπετε, ήταν έτσι. Οπότε λοιπόν επιλέγοντας, αντίστοιχα βλέπουμε και το preview εδώ πάνω. Οπότε αν το τραβήξουμε λίγο όμως, θα δούμε ότι αλλάζει λίγο μορφή. Και θα έρθει σε λίγο το preview να κάτσει αριστερά. Βλέπετε, πολύ πιο ωραίο πλέον, πολύ πιο εύχριστο. Βλέπετε, απλά κοιτάμε. Φανταστείτε να έχετε εδώ πέρα φακέλους κτλ. Και να τα βλέπετε όλα με τη μία, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια πιο γρήγορη επεξεργασία και πλοήγηση γενικότερα μέσα στις φωτογραφίες σας. Οπότε λοιπόν κοιτάμε εδώ πέρα, έξτρα ρυθμίσεις, είναι λοιπόν εδώ το path bar που βλέπουμε λοιπόν που βρίσκεται η φωτογραφία που κοιτάμε τώρα. Βλέπετε το navigation pod είναι φυσικά το navigation αυτό, το preview είναι αυτό, σίγουρα χρειάζεται ένα preview, πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν βλέπουμε, πολύ ωραία, και επίσης μπορούμε να κάνουμε και αναζήτηση. Βλέπετε τη φωτογραφία που ψάχνουμε, αλλά φυσικά με το χαμό που έχω τώρα στον υπολογιστή μου δεν θα βρω τίποτα. Οπότε αυτό συμβαίνει, αυτό μάλλον είναι πολύ χρήσιμο όταν έχουμε πολύ σωστά τα πράγματα μέσα στον υπολογιστή μας. Επίσης, αν για κάποιο λόγο κουραστούμε με το Mini Bridge, πρέπει να πάμε απευθείας στο Bridge, είτε για να δημιουργήσουμε ένα collection π.χ. με φωτογραφίες. Κάνουμε λοιπόν κλικ και μας ανοίγει λοιπόν το επίσημο λοιπόν Adobe Bridge, το οποίο όπως ξέρουμε και έχουμε δει λοιπόν στο μάθημα είναι ο κορυφαίος media browser της Adobe. Πολύ ωραία λοιπόν, οπότε βλέπουμε τον φάκελό μας, Tips of the Month, και λοιπόν τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν σήμερα. Πολύ ωραία. Πώς τώρα φέρνουμε τη φωτογραφία αυτή μέσα στο Photoshop? Μπορούμε να τη φέρουμε και με click, drag and drop, βλέπετε. Και εδώ λοιπόν click, drag and drop, αλλά και με διπλό αριστερό κλικ. Περιμένουμε λιγάκι και βλέπετε λοιπόν άνοιξε πάρα πολύ ωραία μία, θα λέγαμε, Πολύ ωραία φωτογραφία, ένα απογευματάκι στη Φινικούντα που είχα πάει φέτος, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά εντυπωσιακό μέρος, με φοβερή χορκάτικη σαλάτα θα έλεγα και πολύ δροσερή θάλασσα. Τέλος πάντων, πάνω αυτά όμως, σήμερα έχουμε Δεκέμβριο, πρέπει να γίνω λίγο κι εγώ πιο της εποχής μου, οπότε λοιπόν συνεχίζουμε και βλέπουμε λοιπόν τη φωτογραφία μας. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να κάνουμε γρήγορη επεξεργασία χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε μπει μέσα στο Photoshop, να μην γνωρίζετε τίποτα και να πρέπει να πάρετε άμεσα λοιπόν αποτελέσματα, αυτόματα λοιπόν με τη βοήθεια του Adobe Photoshop. Φυσικά πρέπει να προσευχηθούμε ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί δεν πάνε πάντα όλα καλά όταν δουλεύουμε φυσικά με κάποιο πρόγραμμα, γιατί άλλο το μάτι που έχουμε εμείς και άλλο το μάτι του προγράμματος, αλλά συνήθως το δικό μας μάτι έχει το πρόβλημα και όχι το πρόγραμμα. Οπότε πηγαίνω λοιπόν να δούμε πώς θα πετύχουμε λοιπόν αυτά τα auto που λέω τώρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα αντίγραφο στο background. Κλικ λοιπόν drag and drop στη δημιουργία νέου layer. Πάρα πολύ ωραία. Ή αλλιώς control και J. Και πάμε λοιπόν τώρα εδώ στο edit, στο image, και βλέπουμε λοιπόν τρία auto. Το auto λοιπόν tone, το auto contrast και το auto color. Το auto λοιπόν tone, αν το επιλέξουμε, βλέπετε πολύ μικρές διαφορές. Να δούμε πώς ήταν η προηγούμενη φωτογραφία. Πολύ μικρή διαφορά. Εδώ λίγο ίσως, καθότι ο τονισμός έχει να κάνει με τη φωτεινότητα και με τις σκιές. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά στην συγκεκριμένη φωτογραφία όσον αφορά αυτό τον τομέα. Οπότε για να δούμε λίγο το auto contrast και αυτό επίσης, και να δούμε λίγο και το auto color. Καμία διαφορά, βλέπετε, με φοβερός φωτογράφος. Βλέπετε ελάχιστη διαφορά, αλλά σίγουρα έχει κάνει αρκετή δουλειά. Για να βάλουμε λίγο μια άλλη φωτογραφία. Ίσως δεν θα μας βοηθούσε αυτή η φωτογραφία. Για να φέρουμε λίγο αυτήν εδώ. Την ανοίγω λοιπόν με διπλό αριστερό κλικ. Τα κύματα λοιπόν στο πήλιο. Πολύ ωραία. Και πηγαίνουμε λοιπόν στο image, επιλέγουμε auto tone και βλέπετε αυτομάτως κάνει κάτι περίεργο. Δεν ήταν ακριβώς αυτά τα κύματα εκείνη τη μέρα. Οπότε αν δεν μας αρέσει, κάνουμε ένα undo και πηγαίνουμε λοιπόν στο auto contrast και ξαναεπιλέγουμε και περιμένουμε. Βλέπετε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Περίπου έτσι ήταν, αρχίζει και θυμίζει λίγο εκείνη την ημέρα. Και το auto color θα μας δώσει λογικά πάλι αυτό το σκούρο. Οπότε λοιπόν με το auto contrast πήραμε λοιπόν αυτό που θέλαμε. Το auto tone δεν θα μας δώσει κάτι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Οπότε βλέπετε ότι με το auto contrast έχουμε πάρει πραγματικά κάτι διαφορετικό και κάτι σωστό. Να το δούμε λίγο το πριν και το μετά. Οπότε πάω και κάνω image auto tone. Συγγνώμη, όχι αυτό, image auto contrast. Βασικά θα πάω και θα κάνω open, έτσι, μπράβο. Τώρα βλέπουμε αυτό που πρέπει. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε image auto contrast. Οπότε λοιπόν βλέπετε απευθείας έχετε φέρει μια πολύ καλύτερη ισορροπία στο contrast της φωτογραφίας και νομίζω είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Για να φέρω ίσως μια άλλη φωτογραφία, όχι τόσο καλή όσο αυτές που έχω επιλέξει εδώ πέρα, για να φέρω λίγο, να ρίξω μέσα στο φακελάκι το tips of the month. Θέλω να βρω μια άλλη φωτογραφία. Πολύ ωραία λοιπόν, οπότε έριξα δύο φωτογραφίες έξτρα. Βλέπετε ότι τις πήρα απευθείας μέσα. Βλέπετε στην αρχή Ολυμπία, μία υπερφωτισμένη και μία θα λέγαμε σκιερή. Οπότε λοιπόν για να δούμε τι θα κάνουμε με τα συγκεκριμένα λοιπόν auto. Οπότε ανοίγω πρώτα αυτήν εδώ. Πολύ ωραία. Και λοιπόν να δοκιμάσουμε λοιπόν πάλι το image auto tone. Πολύ καλύτερο τονισμό. Να κάνω ένα undo και να φέρω λίγο ένα αντίγραφο μέσα. Έκανε πολύ σημαντική διαφορά θα έλεγα, όχι πολύ μεγάλη αλλά πολύ σημαντική. Auto tone λοιπόν βλέπετε, να το δούμε λίγο, καθώς είναι πολύ μεγάλη φωτογραφία. Βλέπετε τη διαφορά που είχε το μετά με το πριν. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και πηγαίνουμε λοιπόν επίσης στο image auto contrast. Οκ, έχω την εντύπωση ότι είτε το ένα είτε το άλλο χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα. Και το auto color. Θα δούμε πώς ήταν η φωτογραφία μου η αρχική. Πολύ ωραία. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να ξεκινήσετε με το auto contrast. Οπότε edit, συγγνώμη, image και auto contrast. Να δούμε λίγο ποια διαφορά έχει. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν είτε το ένα είτε το άλλο πετυχαίνει λοιπόν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχατε πριν από λίγο. και θα δούμε βεβαίως σε λίγο που θα παίξει σημαντικό ρόλο το Auto Contrast και το Auto Tone όταν θα βάλουμε μια πιο παλιά εποχής φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και την άλλη, οπότε λοιπόν με το Mini Bridge ανοίγουμε και την επόμενη. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν ερχόμαστε εδώ πέρα και επιλέγουμε λοιπόν Image, Auto, Tone και βλέπετε πως φώτισε. Να κάνω βασικά ένα αντίγραφο, Ctrl J και λοιπόν Command J στο Mac φυσικά και μετά επιλέγουμε Auto Tone. Βλέπετε, πολύ πιο ωραίο πλέον. Πολύ πιο contrast στη φωτογραφία μας. Κάνουμε ένα Ctrl J, θα δοκιμάσουμε ίσως τη διαφορά του Image Auto Contrast. Βλέπετε μικρή διαφορά αυτή τη φορά. Οπότε λοιπόν θα κάνουμε ίσως ένα πάντρεμα των δύο αυτών αυτή τη φορά. Οπότε Image Auto Contrast εδώ και λοιπόν πολύ ωραία και μετά Image Auto Color. Και βλέπετε λοιπόν ακριβώς δίνει την αίσθηση της ημέρας εκείνης, ήταν πολύ φωτεινή εκείνη η μέρα, οπότε λοιπόν σχεδόν αυτό ήταν το φως που έπρεπε να πάρουμε και όχι αυτό βασικά. Πολύ ωραία αποτελέσματα. Φυσικά ίσως είναι λίγο, θα έλεγα, έντονο, αλλά μπορούμε φυσικά να μειώσουμε το opacity και να πάρουμε ένα mix των layers. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν μια χαρά, στο 70% έχουμε λοιπόν πάρει κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και μια πιο παλιά εποχή φωτογραφία. Μισό λεπτό να τη βάλω μέσα. Οπότε την έριξα μέσα. Πάω λοιπόν και εδώ να δω τι γίνεται. Στο Mini Bridge θέλω να δω αν μου την έχει πάρει. Βλέπετε με τη μία την έχει πάρει ο πατέρας μου λοιπόν και 1974. Οπότε λοιπόν είναι σίγουρα μια παλιά φωτογραφία. Την ανοίγουμε λοιπόν και αυτή. Να δούμε λίγο τι θα πετύχουμε τώρα. Πολύ ωραία, κάνω ένα zoom out. Ωραία. Control και μείον και πηγαίνουμε λοιπόν στο Image Auto Tone για αρχή. Βλέπετε απευθείας πολύ μεγάλη διαφορά. Κάνουμε ένα undo, να κάνω ένα αντίγραφο, Control J, πηγαίνουμε λοιπόν και κάνουμε το Auto Tone. Πολύ ωραία. Θα κάνω λοιπόν ένα αντίγραφο στο background, Control J, ξανά λοιπόν στο original και πηγαίνουμε στο Image Auto Contrast να δούμε ποια είναι η διαφορά του ενός με του άλλου. Βλέπετε ότι το contrast απλά έχει αφαιρέσει το γκρι, θα λέγαμε, από τη φωτογραφία, ενώ το Auto Tone κάνει μια ισορροπία του λευκού και του μαύρου. Πολύ ωραία. Οπότε βλέπετε ότι είναι διαφορετικό πλέον το ένα από το άλλο. Βλέπετε ότι με τις νέες φωτογραφίες δεν τη βλέπουμε αυτή τη διαφορά τόσο έντονη όσο με τις παλιές. Πολύ ωραία. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα καινούργιο αντίγραφο, Ctrl J, και να επιλέξουμε λοιπόν από εδώ το Image Auto Color. Οπότε βλέπετε αυτομάτως δίνει και το χρώμα που υποτίθεται πρέπει να έχει η εποχή. Οπότε βλέπετε πράσινα, τα πράγματα κόκκινο. Πριν δεν βλέπαμε κάτι τέτοιο, βλέπαμε λίγο πιο αόριστα τα χρώματα. Βλέπετε, υπήρχε μια κοκκινίλα εδώ πέρα μεγάλη. Οπότε για να το δοκιμάσουμε όλα τώρα στο layer μας. Οπότε λοιπόν Image και πηγαίνουμε Auto Tone, στη συνέχεια Auto Contrast και στη συνέχεια λοιπόν Auto Color. Πολύ ωραία λοιπόν, οπότε παίρνουμε ένα αποτέλεσμα που ήταν κλάσης ανώτερο από το αρχικό μας. Βλέπετε, χωρίς να κάνουμε τίποτα, χωρίς να κουραστούμε διόλου. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Και βλέπετε ένα χτένισμα της εποχής, ok, παραχμές λοιπόν, τέλος πάντων. Και το τηλέφωνο εδώ πέρα, καμία σχέση με τα iPhone του σήμερων ημέρων, της σημερινής λοιπόν εποχής. Πολύ ωραία, οπότε βλέπουμε πόσο εύκολα μπορεί να κάνει τα πάντα οι ρυθμίσεις λοιπόν των Auto μέσα από το Image. Οπότε λοιπόν πηγαίνουμε στο Image, επιλέγουμε το Auto, μπορούμε γενικότερα να τα πιάνουμε ένα προς ένα και να πάρουμε λοιπόν ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα θα μας ικανοποιήσει περισσότερο από ό,τι λοιπόν η αρχική μας φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν τα κλείνουμε. Μια συντόμευση βασικά για να τα κλείνουμε όλα είναι το Alt, Ctrl και W. Οπότε βλέπετε κλείνουν όλα. Okay. Χωρίς να τα κλείνουμε ένα-ένα, έτσι. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε τώρα λοιπόν ξανά στο Mini Bridge και να φέρουμε λοιπόν κάτι άλλο. Να φέρουμε λοιπόν την κυρία αυτή εδώ. Την ανοίγουμε λοιπόν. Πολύ ωραία. Οπότε το κλείνουμε το Mini Bridge και γυρίζουμε φυσικά την κυρία να ξαπλώσει σωστά. Οπότε πηγαίνουμε στο Image, Image Rotation και 90 μοίρες counterclockwise, λοιπόν αντίστροφα από τους δείκτες του ρολογιού. Πολύ ωραία. Κάνουμε και ένα zoom out ή επιλέγοντας το zoom, θα δούμε κάποιες έξτρα επιλογές, το fit screen. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, θα έρθω και θα το κόψω λίγο αυτό. Να έρθει να κάτσει. Εδώ. Πολύ ωραία. Τέλεια λοιπόν φωτογραφία, κάπου εκεί στη Μάνη. Και λοιπόν βλέπουμε την φωτογραφία πλέον κομμένη και σωστά λοιπόν γυρισμένη. Λοιπόν, τώρα, αν θέλουμε ας πούμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις, αλλά θέλουμε η αρχική μας φωτογραφία να παραμείνει όπως ήταν, ή γενικότερα να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο επεξεργασίας και μετά λοιπόν όταν θέλουμε να δοκιμάσουμε πράγματα να μην καταστρέψουμε τη φωτογραφία μας, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Πάμε λίγο να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις auto, όπως είδαμε πριν από λίγο, να δούμε αν θα μας αλλάξει κάτι. Auto λοιπόν tone, βλέπετε, πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Και λοιπόν ίσως να βάλουμε και το auto color, πολύ ωραία, ένα μπλε ίσως, πολύ πιο σωστό. Και λοιπόν να βάλουμε ίσως και θα βάλω και ακόμη ένα levels, ή θα βάλουμε βασικά ένα sharpen. Οπότε filter, sharpen, unsharp mask. Θα πάρουμε πιο κοφτερό πρόσωπο, οπότε το radius γύρω στο 10 και κλείξτε OK. Οπότε λοιπόν τώρα, ας πούμε ότι θέλουμε να βάλουμε κάποια άλλα φίλτρα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι ότι τα θέλουμε πραγματικά. Πηγαίνουμε λοιπόν στο history και βλέπουμε εδώ κάτω ότι υπάρχει μια επιλογή Create new document from current state. Οπότε λοιπόν από το συγκεκριμένο ακριβώς σημείο, κατάσταση λοιπόν που υπάρχει στο history, στο unsharp λοιπόν mask, θα δημιουργήσει ένα καινούριο έγγραφο το οποίο θα είναι το ίδιο ακριβώς, μόνο που δεν θα έχει καθόλου ιστορικό. Οπότε βλέπετε το ιστορικό μας και το καινούργιο μας λοιπόν με φυσικά κωδικό όνομα unsharp mask, και αυτό λοιπόν γιατί το unsharp mask ήταν το τελευταίο φίλτρο που χρησιμοποιήσαμε πριν λοιπόν κάνουμε το create new document from current state. Πάρα πολύ ωραία. Και θα σας δείξω λοιπόν τώρα και κάτι άλλο. Ας πούμε τώρα ότι θέλουμε να κάνουμε ένα retouch, θα λέγαμε, στη μία φωτογραφία, βλέποντας συγχρόνως για την άλλη. Είναι μια πολύ εύκολη πρακτική να κάνουμε κλικ εδώ και να κοιτάμε, αλλά σίγουρα χανόμαστε. Βλέπετε, πηγαίνοντας στη μία, πρέπει να γυρίσουμε μετά στην άλλη. Μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος να υπάρχουν και τα δύο στην επιφάνεια. Και φυσικά δεν μιλώ να τα τραβήξουμε έτσι και να τα βγάλουμε έξω. Έτσι, αυτό ήταν μια πρακτική του προηγούμενου αιώνα, ας πούμε. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα στο Photoshop. Οπότε, πηγαίνουμε και κάνουμε κλικ στην επιλογή εδώ, στο Arrange Documents. Και από εδώ λοιπόν επιλέγουμε το To Up. Αυτομάτως λοιπόν βλέπετε ότι κόβεται το Photoshop στη μέση και βλέπουμε λοιπόν το πριν και το μετά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά επιλέγετε πιο φωτεινή. Βλέπετε αυτό το πιο έντονο μας δείχνει ότι έχουμε πιάσει αυτή τη φωτογραφία και αυτήν θα επεξεργαστούμε. Και αυτή λοιπόν φυσικά είναι η αρχική μας, μάλλον η τελική, η δεύτερη φωτογραφία μας, και αυτή είναι η πρώτη μας. Οπότε να τη φέρουμε ίσως από εδώ αυτή και να το γυρίσουμε ξανά. Πολύ ωραία. Και μπορούμε να πάμε φυσικά στην πρώτη μας φωτογραφία εδώ μέχρι λοιπόν το crop, να δούμε λοιπόν ποια είναι η διαφορά το πριν και το μετά. Βλέπετε λοιπόν το auto tone και το auto color πόσο μεγάλη διαφορά δώσαν στη φωτογραφία μας. Τώρα λοιπόν ας πούμε ότι έχουμε κάνει ένα zoom, ερχόμαστε λοιπόν εδώ, άλλο ένα πολύ καλό κολπάκι αυτό, κάνουμε ένα zoom λοιπόν στην κυρία, εδώ ας πούμε, θέλουμε να δώσουμε βάση στο πρόσωπό της και θέλουμε συγχρόνως να έρθει απευθείας η φωτογραφία η αριστερή στο ίδιο ακριβώς σημείο, εδώ δηλαδή, αλλά δεν θέλουμε να το ψάχνουμε με το χέρι κτλ. Φυσικά έχουμε πληρώσει το Photoshop τόσα πολλά λεφτά και πρέπει πλέον να κάνει αυτά τα πράγματα μόνο του για εμάς. Οπότε πηγαίνουμε στο window και επιλέγουμε το arrange και κάνουμε match zoom ή κάνουμε match location για να έρθει λοιπόν να κομπώσει σωστά, ή κάνουμε match rotation ή κάνουμε απλά match all και λοιπόν that's all folks. Τέλεια λοιπόν, βλέπετε αυτομάτως έχει πάει λοιπόν ακριβώς εκεί που το έχουμε, που έχουμε βάλει λοιπόν και το προηγούμενο. Μακάρι όμως να πήγαινε, βλέπετε, όταν το κούναγα από εδώ να πήγαινε και από εδώ, πράγμα που δεν συμβαίνει. Οπότε λοιπόν να κάνουμε ένα-δύο zoom out και μια έτσι άλλη κίνηση, να πάμε λίγο ίσως στο σφυροδρέπανο εδώ, πολύ ωραία, και λοιπόν να κάνουμε ξανά arrange fit match, συγγνώμη, all. Πολύ ωραία. Οπότε βλέπετε ένας εύκολος τρόπος για να βρίσκουμε ακριβώς αυτό που επεξεργαζόμαστε και στην άλλη φωτογραφία. Οπότε αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα. Από το www.elis-shop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, να είστε καλά. Ήταν το μάθημα της εβδομάδος, φυσικά το δωρεάν. Φυσικά ήταν τα κόλπα του μήνα, τα οποία σίγουρα βοηθούν όσους θέλουν να μάθουν το Photoshop πολύ περισσότερο από ότι άλλοι. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.